Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, είναι οι παρεμβάσεις και πάμε στην τελευταία ενότητα της σημερινής εκπομπής και έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας η πρόεδρος της Ένωσης Κυριών Δράμας, σπίτι ανοιχτής φιλοξενίας, η κυρία Αλίκη Τσιαμούρα, να την χαιρετήσουμε. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, κυρία Τσιαμούρα. Να είστε καλά. Έχουμε φυσικά μία πολύ σημαντική διάκριση για την Ένωση Κυριών. Είναι αυτή η βράβευση έργο ζωής από τον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτό, κυρία Τσιαμούρα? Ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή ημέρα για μας, γιατί το Μαζί για το Παιδί είναι κάτω από την ομπρέλα του Μαζί για το Παιδί, είναι άλλοι 10 φορείς. Με όλους αυτούς τους φορείς εδώ και πολλά χρόνια συνεργαζόμαστε. Η κυρία Μαρτίνου, η Αλεξάνδρα, παρακολουθεί από πολύ κοντά το έργο μας και μάλιστα είναι αυτή, αν θέλετε, η οποία ενημερώνει σε εισαγωγικά, έτσι όποτε της δοθεί ευκαιρία, για το έργο που γίνεται στην Δράμα. Θεωρούν ότι γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο, όπως έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν δηλαδή ένας φορέας δεν ασχολείται με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά ασχολείται με πολλά συγχρόνως αντικείμενα και παράλληλα μπορεί και εξυπηρετεί ένα τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων, αντιλαμβάνεστε ότι δεν το κάνουν πολλοί σύλλογοι. Οι περισσότεροι σύλλογοι είναι μονοδιάστατοι. Ακριβώς. Εμείς όμως δεν μας παίρνει, δεν είχαμε την πολυτέλεια να περιοριστούμε και να ασχοληθούμε με ένα κομμάτι, με ένα αντικείμενο. Έτσι, οι ανάγκες το επιτάσσουν και αυτό είναι, γίνεται αιτία να ψαχνόμαστε συνέχεια. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ψαχνόμαστε και βρίσκουμε καινοτόμες ιδέες, καινοτόμες πρακτικές και φυσικά όταν τις υποβάλεις ενθουσιάζονται και βεβαίως χρηματοδοτούν την ιδέα μας. Εκείνο που θέλω να διευκρινίσω είναι το εξής, ότι οι χρηματοδοτήσεις που γίνονται... Και υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός από όσο καταλαβαίνω, κυρία Τσιαμούρα, δηλαδή δεν είναι αυτονόητο ότι αν δεν έχεις ιδέα θα χρηματοδοτηθείς. Δεν υπάρχει εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ένας αγώνας δρόμου δηλαδή. Έτσι. Στα ιδρύματα δεν υπάρχουν ούτε γνωριμίες ούτε μέσα. Πόσο δύσκολο είναι, κυρία Τσιαμούρα, οργανώσεις οι οποίες έχουν, ακούμε, για Ίδρυμα Νιάρχος, για Ίδρυμα Λάτσι, για Ίδρυμα... Με όλους αυτούς φυσικά συνεργαζόμαστε. Πόσο δύσκολο είναι να χρηματοδοτήσουν μια προσπάθεια αν δεν είναι ολοκληρωμένη? Δεν θα χρηματοδοτηθεί σε καμία περίπτωση. Είναι αυστηρή δηλαδή. Βεβαίως. Θέλουν πρώτα απ' όλα το κείμενο που θα τους υποβάλεις να είναι κατανοητό. Και εμείς φροντίζουμε να μεταφέρουμε τις πρακτικές τις οποίες κάνουμε. Αποτυπώνουμε δηλαδή κάτι το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όπως με το Mobile School πήραμε το μεγάλο πρόγραμμα από το Ίδρυμα Ποδοσάγκη και Solidarity. Γιατί το αποτυπώσαμε, εμείς το γράψαμε. Δεν απευθυνόμαστε σε καμία εταιρεία. Εμείς οι ίδιες καθόμαστε και το συντάσσουμε, το γράφουμε, απλά με απλά λόγια και κατανοητά, έτσι ώστε αυτοί που αξιολογούν την πρότασή σου να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι δύσκολο. Συνοπτικά από όσο καταλαβαίνω και... Ναι, υπάρχει φυσικά, υπάρχουν κάποιοι κανόνες, σου λένε ότι σε τόσες λέξεις μπορείς να περιοριστείς, υπάρχουν κάποια. Αλλά τα προσπερνάς ακριβώς γιατί το βιώνεις, το ζεις, το υπάρχει ξέρεις. Εμπειρία από όσο καταλαβαίνω. Και φυσικά είναι τώρα, είναι χρόνια που ασχολούμαστε με αυτό. Είναι σίγουρα πάντως μια σημαντική διάκριση, δείξαμε και το ρεπορτάζ... Η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, πρώην πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος πλέον της Ακαδημίας Αθηνών, ήταν αυτή που έκανε τη βράβευση. Κυρία Κοσιόνη ήταν η παρουσιάστρια της εκδήλωσης, η γνωστή δημοσιογράφος. Γενικά υπήρχε μία, θα την χαρακτήριζε έτσι, έγλη και λάμψη σε αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ήταν μια ξεχωριστή πραγματικά εκδήλωση. Ήταν όλη η αθηναϊκή κοινωνία, ήταν κατάμεστο το Μουσείο Μπενάκη, το καινούριο, στο Πειραιώς που είναι. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν, Θανάση μου, ότι όλοι μας ήξεραν. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να είναι στην εκδήλωση και να μην μας γνωρίζει. Είτε προσωπικά ή μέσα από το έργο μας. Αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Μάλιστα,
Έτσι. Γίνομαι και πρεσβευτής, λέει. Γίνεται η Ένωση Κυριών πρεσβευτής ουσιαστικά και του τόπου εδώ. Αναφυσβήτητα. Ήταν και πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι συνέπεσε να μας βραβεύσει η Ψαρούδα Μπενάκη, με την οποία, όπως είναι γνωστό, έχω μια μακροχρόνια σχέση και φιλία. Εκείνη το είχατε χάρηκε... φέρει και παλιότερα την κυρία Μπενάκη στη Δράμα. Ακριβώς. Ήξερε τον Ξενώνα. Το χάρηκε πάρα πολύ, ιδιαίτερα το χάρηκε. Και βέβαια εξέφρασε την επιθυμία να ξανάρθει στη Δράμα. Νομίζω τον Μάιο ότι θα τα καταφέρει. Ήδη έχει δρομολογηθεί δηλαδή μέσω κάποιων φίλων που θα τη συνοδεύσουν, γιατί διακαώς θέλει να ξανάρθει στην Δράμα. Ήταν πραγματικά, ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν σε τιμούνε άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το έργο σου. Όπως δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι μας θύμισε κατ' επανάληψη η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, η Μέσχη Λάιονς, το Λύκειο των Ελληνίδων. Η πρόεδρε της Δημοκρατίας. Να θυμηθούμε από τον Στεφανόπουλο, τον αείμνηστο. Ναι, όλοι οι πρόεδροι της Δημοκρατίας. Εδώ τώρα, είχαμε τελευταία και τον κύριο Βουρλούμη εδώ. Τι γίνεται με εκείνη την ιστορία, κυρία Τσιαμούνα? Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ καλά. Με αυτή την τράπεζα ουσιαστικά τροφίμων. Είμαστε η τέταρτη τράπεζα τροφίμων που ιδρύθηκε στην Δράμα. Ο κ. Βουλούμης ήρθε και ενθουσιάστηκε φυσικά βλέποντας όλο αυτό το που γίνεται στην Ένωση Κυριών. Ναι, έχουμε ξεκινήσει, περιμένουμε την χρηματοδότηση για να κάνουμε την πρόσληψη ενός ατόμου, γιατί και αυτό πρέπει να το τρέξει κάποιος. Εμείς ήδη έχουμε συγκροτήσει μία επιτροπή η οποία αποτελείται από την Ειρήνη την Πακοπούλου, η οποία είναι και μέλος του Δέλτα Σίγμα, από τον Παπα Εμμανουήλ τον Γρηγόρη και από μένα. Πηγαίνουμε, επισκεπτόμαστε διάφορες εταιρείες, τους αναλύουμε την έννοια και τον σκοπό της Τράπεζας Τροφίμων και φυσικά ήδη άρχισαν να έρχονται προϊόντα στην Ένωση. Τράπεζα, όταν λέμε, εννοούμε συγκέντρωση τροφίμων ουσιαστικά, δεν εννοούμε... Ναι. Τράπεζα με την γνωστή έννοια. Οι τράπεζα τροφίμων έχουν την εξής έννοια. Όλα αυτά τα κονδολήξιμα και όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να μπουν στο ράφι για τον ΑΒ λόγο, γιατί κατά τη διάρκεια της συσκευασίας τους, παράδειγμα, η ετικέτα δεν κολλήθηκε σωστά ή πιέστηκε μια κονσέρβα π.χ., αυτό δεν μπορεί να μπει στο ράφι. Αυτά λοιπόν μέχρι πρότινος πετιόντουσαν στις χωματερές. Έρχονται λοιπόν τώρα οι τράπεζες τροφίμων να συγκεντρώνονται και εκτός από τις ανάγκες που θα καλύπτουν της Ένωσης, στόχος είναι να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες του νομού. Ήδη δηλαδή πριν 15-20 μέρες κάποιες ποσότητες προϊόντων αρχίσαμε και στείλαμε στο Παρανέστη. Ξεκινήσαμε έτσι. Θα επικοινωνήσουμε με όλους τους δημάρχους, μόλις όμως είμαστε οργανωμένοι, με όλους τους δημάρχους να μας υποδείξουν ποιος θα είναι ο αποδέκτης, έτσι ώστε και με το γεγονός ότι έχουμε και δικό μας αυτοκίνητο και αυτό θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ, θα έχουμε και οδηγό σε λίγες ημέρες, την άλλη εβδομάδα υπογράφουν τη σύμβασή τους, επομένως θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και τις απομακρυσμένες περιοχές του νομού μας, γιατί πιστέψτε μου ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με την αγροτική σύνταξη και αντιλαμβάνεστε ότι τα περιορίζονται στα προϊόντα που παράγει ο παξέ τους. Εμείς λοιπόν, στόχος μας είναι να εξυπηρετήσουμε και να και μην αφήσουμε... Όταν μπαίνετε, από όσο καταλαβαίνω, κυρία Τσιαμούρα, σαν Ένωση Κυριών σε ένα πρόγραμμα, δεν το παρατάτε, δεν το ξεχνάτε, το εξελίσσετε, έτσι. Η δηλαδή, επιτυχία είναι μπορεί αυτή. Να μπει σε 50 ή να ανοίξεις 50 πόρτες και να τις κλείσεις. Πρέπει να... Το εξελίσσεις. Εάν δεν έχει βιωσιμότητα, το πρόγραμμα το οποίο έχεις πάρει δεν πρόκειται να ξανανανεωθεί. Παράδειγμα, εμείς με το τίμα συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η τρίτη χρονιά που για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται αυτό, να χρηματοδοτούν τον ίδιο φορέα. Βέβαια, κάθε φορά η πρότασή μας εμπλουτίζεται με καινούργιες ιδέες, με καινούργια πράγματα. Τώρα αυτή παράδειγμα που έχουμε υποβάλει, συνεργαστήκαμε με ένα πανεπιστήμιο του Λονδίνου,
για να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε και να βάλουμε καινούργια, καινοτόμα πράγματα. Στην προηγούμενη υποβολή της αίτησής μας είχαμε βάλει ιατρικές εξετάσεις, παράδειγμα, είχαμε βάλει 20 συσκευές που τους χρειαζόταν τους ανθρώπους. Πιστέψτε μου ότι δεν είχαν ψυγεία. Δεν είχαν πάντως οι άνθρωποι. Είναι πολύ καινοτόμα πράγματα αυτά. Φαίνεται ότι για να αναγνωρίζετε πανελλαδικά, κυρία Τσιαμούρα, αυτό το έργο σημαίνει ότι και πανελλαδικά η Ένωση Κυριών είναι κορυφαία, γιατί αυτά δεν γίνονται σε πάρα πολλές περιοχές. Είδαμε και τον κύριο Βουρλούμη εδώ που έλεγε. Έγινε στα Γιάννενα, δηλαδή είναι ελάχιστες οι πόλεις που προωθούνται τέτοια μοντέλα. Έχει εκπλαγεί ο κύριος. Εδώ σας στηρίζουν όμως, στο βαθμό που θα θέλατε, οι φορείς, ας πούμε. Τους φορείς. Για ποιους φορείς σε πιστεύω. Εννοώ, η τοπική αυτοδιοίκηση, ας πούμε. Λοιπόν, η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή. Έχει τα δικά της, θα μου πείτε. Οι κοινωνικές υπηρεσίες συνεργαζόμαστε. Αλλά τις κοινωνικές υπηρεσίες εμείς τις στηρίζουμε. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο και τεχνικά αδύνατον οι κοινωνικές υπηρεσίες αμέσως να βρουν τη λύση. Παράδειγμα, πρέπει έναν ο οποίος πρέπει αυτή τη στιγμή να φύγει στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις. Δεν υπάρχει τρόπος να βγάλουν κάποια χρήματα και να εξυπηρετήσουν. Και δεν γίνεται με προγραμματισμό, λέτε αυτό, για να μην νομίσουν πολλοί ότι αυτό είναι ένα δημοσιοϋπαλληλικό στυλ που κάνεις αίτηση. Εδώ μπορεί να προκύψει κάποιο θέμα. Κάποιος πρέπει άμεσα να φύγει σε μισή ώρα, γιατί αλλιώς. Ακριβώς. Η αστυνομία. Απευθύνονται σε εμάς πάρα πολλές φορές. Τυχαίνει να φιλοξενήσουμε, παράδειγμα. Δεν φιλοξενούμε βέβαια στο ξενών αυτά τα περιστατικά. Τους πηγαίνουμε σε ξενοδοχείο, γιατί παράδειγμα μπορεί να βάλουν στο κρατητήριο, να συλλάβουν μάλλον μία οικογένεια. Η γυναίκα και τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο κρατητήριο, πρέπει κάπου να φιλοξενηθούν. Πού θα απευθυνθούν? Θα απευθυνθούν σε εμάς. Εμείς με τη σειρά μας θα τους κλείσουμε ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο που έχουμε τη δυνατότητα να το πληρώσουμε. Τα περιστατικά ή με τις δικαστικές αρχές, τώρα δεν μου έρχεται η ιδέα την. Ναι. Επιμελητές ανηλίκων, τίποτα. Ακριβώς, επιμελήτρια ανηλίκων. Είμαστε συνεχώς, είμαστε σε επικοινωνία. Όποιο πρόβλημα και να έχουν, είμαστε εδώ. Γιατί ακριβώς είμαστε πιο εύκολα να βρούμε εμείς την λύση αμέσως. Ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες, π.χ., πρέπει να το περάσουμε το δημοτικό σύστημα. Παγιωμένος τρόπος. Και τα λοιπά, είναι αδύνατο, λοιπόν. Λειτουργίας. Εσείς είχατε πει σε πάρα πολλές εκπομπές που έχουμε κάνει, κυρία Τσιαμούρα, ότι η περίοδος της κρίσης είναι μια άλλη πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί η Τσιαμούρα να το πει, γιατί το ζει και καθημερινά και μπορεί να πει πραγματικά το μέγεθος του μεγαλείου, θα λέγαμε, με την κακή έννοια μεγαλείου, το οποίο βιώνει η χώρα. Έχουμε κάποια βελτίωση της πραγματικότητας, γιατί η χώρα είναι εκτός μνημονίων, τουλάχιστον στα χαρτιά? Προς το παρόν δεν έχω δει κάτι. Εκείνο που ξέρω είναι ότι καθημερινά καινούργια περιστατικά μας προκύπτουν. Και εκείνο που με θλίβει και μας φαίνεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση είναι το γεγονός ότι οι γνωστές πάρα πολύ δραμηνές, αρχοντικές, επαγγελματίες, άνθρωποι οι οποίοι πριν λίγα χρόνια ήταν και στήριζαν, ακριβώς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Και εδώ είναι η δυσκολία, διότι η αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων δεν τους επιτρέπει να χτυπήσουν καμιά πόρτα, χτυπάνε μόνο τη δική μας πόρτα, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς όλες τις ανάγκες τους. Δηλαδή, αυτή την περίοδο έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να ζεσταθούν. Γιατί η καθημερινότητα δεν το συζητώ, γιατί δόξα τω Θεώ δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα σε ό,τι έχει σχέση με τα τρόφιμα και με την καθημερινότητά τους. Όμως είναι όλα τα άλλα τα έκτακτα. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να καλύψουν πολλές, πάρα πολλές. Και καλύπτεται πολλές, πρέπει να πούμε, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ζώο. Ο άνθρωπος έχει και άλλες ανάγκες, δεν είναι δηλαδή. Μα το ρεύμα που θα το πληρώσει, το νερό που θα το πληρώσει. Εχθές μου έλεγε μία από τις πιο αριστοκρατικές και γνωστές οικογένειες. Επειδή εχθές είχε το νερό, είχε διακοπή για λίγη ώρα, εχθές ή προχθές δεν θυμάμαι, φοβήθηκε ότι μην της κόψουν το νερό, γιατί δεν είχε να το πληρώσει.
Σας λέω ότι ήταν από τις πιο αριστοκρατικές και πιο πλούσιες οικογένειες της Δράμας. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρέπει όλοι οι Δραμινοί, επειδή είμαστε ένας ξεχωριστός κόσμος, πρέπει όλοι να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τον διπλανόν μας. Υπάρχουν τρόποι και τεχνικές, χωρίς να το φέρουμε σε δύσκολη θέση, χωρίς να... Όλοι μπορούμε κάτι να προσφέρουμε. Όλοι λοιπόν οφείλουμε να το κάνουμε. Το κάνουμε για τη χώρα μας, το κάνουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Περνάμε πάρα πολύ δύσκολα. Αν κάποιος μία μέρα έρθει και καθίσει όχι πολύ, μία-δύο ώρες στην Ένωση, και εγώ καμιά φορά απορώ και λέω πώς μπορούμε και αντέχουμε και ανταπεξερχόμαστε. Σε δύσκολες καταστάσεις, φυσικά εσείς κάνετε τώρα και μία εκδήλωση, κυρία Τσιαμούρα, για να μιλήσουμε και λίγο αλλιώς. Μία εκδήλωση η οποία δεν θα έχει αυτό, θα το χαρακτήριζε έτσι δύσκολο περιβάλλον, το βαρύ περιβάλλον. Όχι, τι ακριβώς διοργανώνετε? Για μας είναι τώρα πολύ μεγάλη χαρά και θα περάσουμε μία ξεχωριστή ημέρα. Θα περάσουμε. Ένα απόγευμα θα περάσουμε, γιατί το πρωί εμείς πρέπει να είμαστε στην Ένωση και πρέπει να είμαστε στο καθήκον. Τετάρτη. Την Τετάρτη λοιπόν, στις 6.30 ώρα το απόγευμα, θα έχουμε μία εκδήλωση. Είναι Ακύλα και Πρίσκυλα. Τα τελευταία χρόνια η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε και τιμάει αυτό το υπέροχο ζευγάρι τον Ακύλα και την Πρίσκυλα. Επί του Μακαριστού Χριστόδουλου πρέπει να γίνει αυτό, αν θυμάμαι. Ναι, έχει πολλά χρόνια, επί Μακαριστού έγινε. Στο νησάκι λοιπόν στις 6.30 ώρα, εκεί που πρέπει να σταματήσω, είναι ότι θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά, γιατί έχουμε τη τιμή και τη χαρά να καλύψει μουσικά μια μεγάλη προσωπικότητα για μένα, όχι μόνο της Δράμας, αλλά του ελλαδικού χώρου, είναι η Εφημία Ιζάνη. Η Εφημία Ιζάνη είναι ένα πρόσωπο... Να, τι σημαίνει εθελοντισμός. Η Εφημία Ιζάνη καλύπτει σχεδόν όλες τις εκδηλώσεις με ένα ξεχωριστό και δικό της τρόπο. Πιανίστρια, αν θυμάμαι. Ναι. Η Εφημία λοιπόν Ιζάνη θα είναι στο πιάνο, θα απαγγείλει και έχει μάλιστα, της το έχουμε αναθέσει εξ ολοκλήρου, γιατί είναι ένα χαρισματικό, μια πολύ μορφωμένη γυναίκα. Θα καλύψει λοιπόν αυτή όλη την εκδήλωση. Ο Γιάννης Αναστασιάδης θα είναι στην κιθάρα. Ο γνωστός ο Δρόσος θα είναι στο τραγούδι. Η Ζωή Κυριακίδου στο τραγούδι και η Ανδριάδη η Χρυσάφη θα είναι στις απαγγελίες. Νομίζω ότι θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά και για μας αυτά είναι πολύ χαρούμενα. Γιατί είναι τη Τετάρτη εκδήλωση στο νησάκι. Στο νησάκι στις 6.30 ώρα το απόγευμα. 6.30 ώρα το απόγευμα και τι προγραμματίζετε, κυρία Τσιαμούρα, για το επόμενο διάστημα? Και επίσης στις 8 Μαρτίου ο Δήμαρχος Δράμας, ο πολιτιστικός οργανισμός, το φεστιβάλ δηλαδή τελειών μικρού μήκους, η Ένωση Κυριών, η Ημέριμνα Ποντίο Κυριών Δράμας, θα πραγματοποιήσουμε μία εκδήλωση την Τετάρτη 5 Μαρτίου. Ναι, στις 8 η ώρα το βράδυ και στην εκδήλωση θα παραβρεθεί η δραμηνή ηθοποιός Έλενα Μαυρίδου. Άγιε σπουδαία. Ακριβώς. Έλενα Μαυρίδου. Μάλιστα. Καλή επιτυχία τη Δετάρτη, κυρία Τσιαμούρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια για τη βράβευση. Πολύ σας ευχαριστώ. Να πούμε επίσης ότι σήμερα γιορτάζει ο Χαράλαμπος. Υπάρχει και Χαραλαμπία, όπως ξέρω. Είναι του Αγίου Χαραλάμπου σήμερα, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, ήταν και θαυματουργός Άγιος, να κάνει το θαύμα του. Μακάρι, μακάρι, μακάρι να αλλάξει η χώρα. Κυρία Τσιαμούρα, να είστε καλά. Και εσείς, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Παρεμβάσεις από το Σταρ Βορείου Ελλάδος. Να είστε καλά, γεια σας.